Συνελλήνες, συνέλληνες, γεια σας. Με τη σημερινή εκπομπή συμπληρώνεται ένας κύκλος 12 εκπομπών με τις οποίες επιχειρούμε να αντιπαρατεθούμε με τη θετική έννοια στην επιτροπή της οποίας ηγείται η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου και σύμφωνα με την οποία συμπληρώνεται 200 χρόνια από τη γέννηση του ελληνικού έθνους. Με τον φίλο Γιώργο Λεκάκη θεωρήσαμε ότι αυτό δεν είναι σωστό και πρέπει να το αντικρούσουμε με επιχειρήματα και αποδείξεις, διότι δεν πρόκειται περί γεννήσεως, αλλά περί αναγεννήσεως του ελληνικού έθνους, το οποίο πέρασε πολλούς αιώνες κάτω από ξένους κατακτητές, από την εποχή του Μεγαλέξανδρου και μετά, με τη Ρωμαιοκρατία, με πάρα πολλούς ενστάσεις που θα μπορούσε να πει κανείς για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, κατά πόσο ήταν ελληνική, ήταν συνέχεια της Ρωμαϊκής, με την Οθωμανική, τη Φραγκοκρατία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν ένα θαύμα πράγματι των προγόνων μας αυτών, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι στη διάρκεια των 400 χρόνων της Τουρκοκρατίας είχαμε σειρά τοπικών εξεγέρσεων αλλά και επαναστάσεων ευρύτερων, όπως τα ορλοφικά τα περίφημα, που δείχνουν ότι το ελληνικό έθνος, αν και υπόδουλο, είχε σφιγμό. Και αυτός ο σφιγμός δεν έπαψε ποτέ. Άρα δεν πρόκειται περί γεννήσεως, αλλά περί αναγεννήσεως. Γιώργο. Επίσης θα ήθελα να πω ότι ας μην ξεχνάμε πως υπόδουλο ήταν ένα έθνος, ένας λαός που κατοικούσε εδώ. Γιατί οι πιο πολλοί των Ελλήνων εκείνη την εποχή δεν κατοικούσαν σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Ελλάδα. Οι Έλληνες είχαν διασπαρεί σε όλο τον κόσμο. Τους βρίσκουμε ανατολικότερα, στην Περσία κλπ, στην Αφρική, κάνουν μεγάλες κοινότητες, αλλά και δυτικότερα, τους βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Είχαν φέρει την αναγέννηση με τις μεγάλες χώρες που κάνανε στην Ιταλία. Είχαν κάνει χάρτες. Τα πρώτα πανεπιστήμια. Τα πρώτα πανεπιστήμια, τα στούντιο τότε που βγαίνει και ο student, έτσι, στουδί. Η σπουδή, που βγαίνει και σήμερα η λέξη αυτή, οι μέδικοι και οι... Της Φλωρεντίας. Οι μέδικοι από την Μάνη, οι καντιώτες από την Κρήτη, στην Βενετία, στο Λιβόρνο, στην όλη Βόρεια Ιταλία, φυσικά οι Έλληνες ήταν και παραμένουν της Νότιας Ιταλίας, της Μεγάλης Ελλάδας, στην Ισπανία μεγάλες κοινότητες, στο Άμστερνταμ, στην Ουγγαρία, στην Αγία Πετρούπολη, στη Μόσχα, στην Τεργέστη, στη Βιέννη, μεγάλες κοινότητες, στο Παρίσι, στις γαλλικές πόλεις, που θες και δεν ήταν, στην Αγγλία. Στη Ρουμανία. Ρουμανία, τη Μεγάλη Βλαχία που λέγανε. Άρα λοιπόν αυτό που λένε ότι το ελληνικό έθνος ήταν υπόδουλο για 400 χρόνια, πρέπει να το τοποθετήσουν σε ποιο χρονικό όριο, για ποιους Έλληνες μιλάνε, ποιας περιοχής. Αν μιλάμε για τους Έλληνες, ας πούμε, ξέρω, της Στερεάς Ελλάδος, ναι, μπορεί να ισχύει. Αν και εκεί, ακούμε στα άγραφα, είναι άγραφα γιατί δεν πατήσαν οι Τούρκοι. Έτσι, άρα λοιπόν, κάθε ελληνική περιοχή, ακόμα και της Μητροπολιτικής Ελλάδας, έχει μικρά γαλατικά χωριά, όπως διάβαζε Αστερίξ, όπου δεν πάτησαν ποτέ οι Τούρκοι. Ας πούμε, στα Σφακιά δεν πάτησαν ποτέ. Στην Ήδρα δεν πάτησαν ποτέ. Σε άλλες περιοχές, στο Σούλι. Ή και αν πατήσανε, μείνανε εκεί. Στο Σούλι το βλέπαν από μακριά, με κιάλια. Είχαν φεύγει τα κιάλια και το βλέπαν από μακριά, ας πούμε, και φοβόντουσαν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι είναι ένα παραμύθι αυτό 400 χρόνια υπόδουλο το ελληνικό έθνος, αφού έχει σχολεία. Έχει βιβλία, έχει εκδόσεις, υπάρχουν χάρτες που αναφέρουν την παιδική. Πνευματικοί άνθρωποι. Πνευματικοί άνθρωποι, σχολάρχες, καθηγητές, δάσκαλοι. Να μην πούμε ότι ο Πόντος και η Μικρασία είχε σχολεία και πανεπιστήμια ελληνικά, αυτοχρηματοδοτούμενα από τις κοινότητες των Ελλήνων, των εμπόρων και των πλούσιων, έτσι, όταν η Μητροπολιτική Ελλάδα ακόμα δεν είχε. Η Πάτμος. Τα Γιάννενα πρώτα στάρματα στα γρόσα και στα γράμματα. Με τους ευεργέτες, τους μεγάλους, τους βλάχους, από τους Ζωσιμάδες και όλες, πέντε αδέλφια, δεν παντρεύτηκε κανένα για να στέλνει τα λεφτά πίσω. Για σκέψου το αυτό. Είναι η αυτοθυσία. Απίστευτο αυτό του Ζαπαίου και εγώ κλπ. Με σκέψη βέβαια η Ελλάδα να ξεκινήσει από τη Βλαχία. Τη Μεγάλη Βλαχία. Εξού και από εκεί ξεκίνησε ο Ιψηλάντης στην Επανάσταση. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο. Ακριβώς. Έχω μετρήσει περίπου 25 μεγάλες επαναστάσεις σε όλο αυτό το χρόνο. Συγγνώμη, μην το ξεχάσουμε γιατί είναι κρίμα. Μην ξεχνάμε ότι το πρώτο μάχημο οργανωμένο τμήμα της Επαναστάσεως είναι ο Ιερός Λόχος. Και αποτελείται από ποιους? Φοιτητές Έλληνες των πανεπιστημίων της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης.
ποια άλλη απόδειξη να αποδείξουμε ότι τι, αυτοί πολεμούσαν για αναγεννήθηκαν. Αυτό λέω. Γεννήθηκαν. Αυτό λέω. Αναγεννήθηκαν. Γιατί αναφέρεται ότι δεν είναι υφίστατο και όρος Ελλάδα και Έλληνες. Υπάρχουν άπειρα συγγράμματα που το λένε αυτό. Χάρτες να δεις εσύ με τις περιοχές και όλα αυτά. Άρα λοιπόν αυτό η σκευωρία και το ψέμα ότι γεννηθήκαμε σαν έθνος το 1821 κλπ. Πάνε περίπατο. Πάνε καλιά τους. Έτσι, λέω. Σωστό. Αυτό ήθελα να πω πάνω σε αυτή την ιστορία. Επίσης μην ξεχνάμε ότι το 1640, με 200 χρόνια προεπαναστάσεως, οι Έλληνες αυτοοργανώνονταν και όποιος Έλληνας καπετάνιος έμπαινε στο λιμάνι της Βενετίας, Έλληνας καπετάνιος, πρόσεξε τώρα έτσι, έμπαινε στο λιμάνι της Βενετίας, αυτοφορολογείτο για να γίνει το μεγάλο πνευματικό ίδρυμα του Αγίου Γεωργίου, στο νησάκι, της Βενετίας. Έτσι, μια φοβερή βιβλιοθήκη στην οποία έμαθα πρόσφατα ότι δεν υπάρχουν κονδύλια το Υπουργείο Παιδείας για να μπορούμε να το συντηρήσουμε με ανθρώπους δικούς μας, δασκάλους και καθηγητές, και αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά το Υπουργείο Παιδείας. Άρα λοιπόν αυτή τη συνείδηση είχαν που πηγαίνανε εκεί πέρα και δίναν τα ωραία τους λεφτά για να γίνει ένα ίδρυμα να διασώσει τι. Αν ήδη δεν ήταν, δεν υπήρχε αυτογνωσία. Υπήρχε αυτογνωσία. Άρα λοιπόν, θέλω λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό που περιέγραψε ο Γιώργος τώρα, να πούμε ότι ο δικός μας κύκλος των εκπομπών, που ξεκίνησε από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και έφτασε στον Ορχομενό και στο Δημήνιον με τους Μηνίες, οι οποίοι είναι η αφρόκρεμα, να το πούμε έτσι, των ελληνικών φύλων, γι' αυτό και ο Ορφέας τους παρουσιάζει σαν ευγενές φίλο, σαν θεϊκό αίμα, σαν κάτι το ξεχωριστό, είναι αυτοί οι οποίοι προηγήθηκαν και της μινωικής εξαπλώσεως και της μικυναϊκής. Και εδώ είναι το ζητούμενο, γιατί δεν προβάλλουμε αυτή την αποδεδειγμένη ελληνική, ελληνικότατη εποποιία 2000 ετών, η οποία άφησε πίσω της ίχνη στην κεραμουργία, στην οικιστική, στα κυκλόπια τείχη, στις μήνες, στις στοές εξορίξεως μετάλλων του χαλκού σε όλο τον κόσμο. Αυτό το πράγμα λοιπόν μας κάνει να ψάξουμε περισσότερο και φτάνουμε πλέον στη 12η εκπομπή μας, επικυρώνοντας ίσως αυτά που είπα στο βιβλίο μου «Οι πρωτοέλληνες μηνίες», για τα ίχνη τα πιο σπουδαία ίσως στον κόσμο. Ποια? Τις πυραμίδες των της Αιγύπτου, διότι κατά τη δική μου τουλάχιστον αντίληψη και συναντίληψη του Γιώργου του Λεκάκη, οι Έλληνες μηνύες είναι οι αρχιτέκτονες, οι κατασκευαστές, όχι μόνο των πυραμίδων της Αιγύπτου, αλλά όλων των αρδευτικών, ποτιστικών έργων που γίνανε εκείνες τις χιλιετίες της Χαλκινής εποχής, και αυτό θα το αποδείξουμε ξεκινώντας με σχήμα προθύστερο από κάποιο γεγονός που εγώ τουλάχιστον το βρήκα τυχαία. Και ποιο είναι αυτό? Μπορείτε να μπείτε, συνέλληνες και συνελλήνες, στο Google, όλοι πλέον μπαίνουμε στο διαδίκτυο, και να επικεντρώσετε στην περιοχή της Αιγύπτου όπου υπάρχουν οι πυραμίδες. Θα διαπιστώσετε με εκπληξή σας, που την είχα και εγώ, ότι η περιοχή αυτή σήμερα που μιλάμε, στο έτος 2020, λέγεται Ελμηνία, και η πόλη που είναι στις όχθες του Νείλου στην περιοχή αυτή λέγεται Μηνία. Αν αυτό δεν λέγεται απόδειξη, και γράφεται και με γιώτα ύψιλον, έχει τηρηθεί αυτή η ορθογραφία που αποδεικνύει ότι τα ίχνη εκεί των Μηνίων δεν ήταν ήρθα πέρασα, ήρθα εγκαταστάθηκα και έμεινα και δημιούργησα και κατασκεύασα. Και δεν μπορώ να καταλάβω, ουδής Έλληνα αρχαιολόγος δεν το αντελήφθη. Είναι τρομερό να πούμε κάτι. Χιλιάδες προϊόντα και εφευρέσεις που έχουν έναν τοπικό χαρακτήρα ονοματίζονται από την τοπική ντοπιολαγιά. Βέβαια. Τα προφορικά. Αφού το βρήκα εγώ, θα το ονομάσω κιόλας γιατί το ξέρω και έτσι θα το πάρει κιόλας ο κόσμος. Έτσι. Ή αν είναι εφευρέτης, παίρνει το όνομα του εφευρέτη,
Έτσι. Το καριοφίλι, ας πούμε, από τους δύο αδέλφια, τον Κάριο και το φίλι. Οκ, τελειώσαμε εκεί πέρα. Το revolver, αντίστοιχα. Αυτοκίνητα ή οτιδήποτε. Όταν έχουμε προϊόντα τοπικής προελεύσεως, παίρνουν το όνομα από το χώμα, την περιοχή, το χωριό που βρεθήκανε κλπ. Κλπ. Δεκάδες τέτοια προϊόντα. Όταν έχουμε τις πυραμίδες, γιατί όλος ο πλανήτης τις λέει pyramids, τις λέει με το ελληνικό του όνομα και δεν τις λέει με το αφρικανικό όνομα ή το αιγυπτιακό όνομα, αφού τις βρήκαν και τις φτιάξαν οι Αιγύπτιοι, οι Αφρικανοί? Εδώ είναι ένα ζητούμενο. Αυτό και μόνο θα πρέπει να σε βάλει σε σκέψη. Γιατί η αιγυπτιακή λέξη για τις πυραμίδες είναι μαστάμπα. Πήγαινε και πες όλο τον πλανήτη Γη, έλα να σου δείξω δύο μαστάμπα. Και ποιος θα καταλάβει. Ποιος θα καταλάβει και ποιος θα σου πει καταλάβει. Πήγαινε σε όλο τον πλανήτη και πες «Do you know the pyramids?» θα σου, στο μυαλό τους θα φέρουν αμέσως το σχήμα το πυραμιδοειδές. Χωρίς να ξέρουν το ελληνικό νόημα. Χωρίς να το ξέρουν. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να κάνει τους αρχαιολόγους, τους γλωσσολόγους, τους όλους τους λόγους εκεί και τους τέτοιους εκεί, τους συντηζόμενους, τους συντηζόμενους στα Πρετανία, θα πρέπει να τους κάνει να σκεφτούν ότι πώς είναι δυνατόν να εφεύρω, να έχω στο χωριό μου κάτι, στην περιοχή μου κάτι, αλλά όλος ο κόσμος το ξέρει με μια λέξη που είναι από άλλη χώρα. Γλώσσας, άλλου λαού. Άλλη χώρα. Έτσι. Και στη μέση υπάρχει το πυρ και αμείς που είναι το δοχείον. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Όποιος έχει πάει εκδρομές στην Αίγυπτο και κάποτε, δόξα τω Θεώ, πριν γίνουν τα γεγονότα αυτά με τους φανατικούς Ισλαμιστές και είναι επίφοβα τα ταξίδια αυτά, πηγαίναμε πάρα πολύ συχνά. Εκεί τρέπεται να υπάρχει τοπικός ξεναγός, έτσι, ο οποίος να πει αυτά που θέλει αυτός και όχι όπως και στην Τουρκία και λοιπά, και όχι εσύ να πεις αυτά που θέλεις. Η δημοκρατία είναι διάχυτη, έχει πέσει με δημοκρατιόσκονη στον πλανήτη επάνω. Σου λέει όμως ο άνθρωπος ότι εμείς αυτά εδώ τα λέμε μαστάμπα, αλλά το όνομα πυραμίδες είναι από το αρχαίο ελληνικό όνομα που σημαίνει το κετό. Ερώτηση του χαζού, έτσι που άμα το δεις και λίγο τον ξεναγώ να μπάζει, του βάζει και μια φιτιλιά. Και του λες, και τι έγινε, λέει, ναι, λέει, αυτά εδώ δεν είναι φτιαγμένα από μαζί, δεν έχουμε άλλα παρόμοια. Και λέω να σου πω, να λες και ένα επιχείρημα ακόμα. Ήταν ένας μάλιστα ο οποίος ήταν και γελούσε πάρα πολύ, ήταν πολύ ευγενικός, έτσι και αυτό, αγαθούλης, όπως είναι όλοι οι Αιγύπτιοι, είναι ωραίοι άνθρωποι, αγαθοί, γελαστοί, χαμογελαστοί. Έχω και εγώ προσωπικές γνωριμίες, καλές. Ναι, του συμπαθώ πολύ. Λέω ναι, λέω είναι δυνατόν να έχεις κατασκευάσει κάτι και να μην ξέρεις πόσο ύψος έχει. Να έχεις κατασκευάσει κάτι και να μην ξέρεις το μέγεθός του, τις διαστάσεις του. Λέω τι θες να πεις. Λέω, για να μάθετε το ύψος των πυραμίδων, καλέσατε το Θαλή. Το Μιλίσιο. Το Μιλίσιο. Δηλαδή, αν το είχατε κατασκευάσει εσείς ο αρχιτέκτονας... 7ο αιώνα π.Χ. Ο αρχιτέκτονας, δηλαδή είναι 3.000 χρόνια, 2.500 χρόνια δεν ξέρατε το ύψος του. Ας πούμε, και δεν σας άφησε κανείς, τόσα γράφατε εδώ πέρα ιερογλυφικά, χαμός. Δεν σας έγραψε κανείς αρχιτέκτονας, έτσι φτιάχνετε αυτό, με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι το ύψος. Και μετά από 2.500 χρόνια σκεφτήκατε, ρε παιδιά, κάτι πρέπει να ξέρουμε. Πόσο ύψος έχει αυτό, και ήρθε... 2.000 ακριβώς. 2.000 χρόνια, ναι. Και ήρθε, φέρατε τον άνθρωπο με κουστοδία από τη Μίλητο να έρθει να σας το μετρήσει και σας έκανε, ξέρεις τι έκανε, έτσι. Τον μπαστούνι. Πάρα πολύ απλό. Πού να ανεβαίνω τώρα να μετράω, τώρα βαριέμαι. Και βάλε ένα. Μια ράβδο εκεί πέρα δίπλα. Και με το μέτρησε σε σχέση με την σκιά, τη σκιά του ήλιου. Όση σκιά έχει αυτό, ο λόγος, τελείωσε το πράγμα. Πολύ απλό. Και τον κοιτάγανε σαν Θεό. Κατά τα άλλα, πήραμε τα μαθηματικά από τους Αιγύπτιους ή από τους Άραβες ή από τους Πέρσες. Ή ναι, και δεν φοράζε έναν Πέρση να το μετρήσει. Έλατε. Ένα πρόπερση. Ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, εγώ. Συγγνώμη που γελάμε στις Έλληνες και στις Ελληνίδες, αλλά τελικά είναι κωμικοτραγικά όλα αυτά τα στοιχεία, διότι αυτά που εμείς βλέπουμε και τα λέμε γελώντας και εσείς τα ακούτε και πραγματικά πρέπει έτσι τα βλέπετε, υπάρχει το θέμα, αυτοί οι επαείοντες που είπα πριν, γιατί δεν τα έχουν πει? Γιατί σίγουρα τα ξέρουν, αλλά ποιες σκοπιμότητες απαγορεύουν να τα πούμε? Σε σχέση με αυτά που είπε ο Γιώργος Λεκάκης προλίγου, έχω να επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Το 2019 στο διαδίκτυο βρήκα μία ανακοίνωση του Αιγύπτιου Υπουργού Αρχαιοτήτων περί της ανακαλύψεως μιας νεκροπόλεως αρχαίων τάφων
οι οποίοι χρονολογήθηκαν στην εποχή του Φαραώ Χεφρίνου, δηλαδή στο 2.500 π.Χ. Η τάφη αυτή, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αιγύπτου Υπουργού, δεν ανήκανε σε εργάτες ή απλούς ανθρώπους του λαού. Ήτανε τάφη κάποιας ανώτερης τάξης και επειδή ήτανε δίπλα στην περιοχή των πυραμίδων, τους αποδίδουν οι Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι στους κατασκευαστές, οι οποίοι εμέσως πλην σαφώς αναφέρεται ότι δεν είναι Αιγύπτιοι. Ποιοι είναι? Προσωπικά θα συνιστούσα στον Αιγύπτιο Υπουργό να κάνει έναν έλεγχο DNA, γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι θα προκύψουν συνθετικές πληροφορίες για το DNA των αρχαίων μηνύων που μπορούν να βρεθούν στον Ορχομενό ή στην Όθρη με αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εκεί στην Αίγυπτο. Όμως το σημαντικό είναι ποιο, ότι έχουμε απόδειξη πλέον ότι οι άνθρωποι αυτοί παρέμειναν εκεί, όχι χτίσαν και φύγαν, αλλά ως άρχοντες των περιοχών. Και πώς το αποδεικνύεται αυτό? Διότι μιλάμε για ευρήματα του 2.500 π.Χ., αλλά ο Όμηρος αναφέρει σε μία παντελώς άγνωστη συνέχεια του Τροϊκού πολέμου, η οποία περιλαμβάνει την εκστρατεία του Μενελάου, τροπεούχου, κατακτητή της Τρίας. Έχει παραλάβει πίσω την γυναίκα του, την ωραία Ελένη. Έχει συνάψει συμμαχία με τους Αρκάδες και με πάνω από 150 καράβια και 10.000 εμπειροπόλεμους πολεμιστές κατεβαίνει σε όλα τα παράλια της Μικράς Ασίας, της Φινίκης, και όπως αναφέρει ο Όμηρος ότι τα λέει ο ίδιος ο Μενέλαος στον Τηλέμαχο όταν πήγε να μάθει για την τύχη του πατέρα του, του Οδυσσέα, παρουσία της ωραίας Ελένης, όπου παρουσιάζονται χρυσά και ασημένια σκεύη, τα οποία ο Μενέλαος και η Ελένη τα πήραν ως δώρο από τον Πόλυβο και την Αλκάνδρη, που ήταν οι άρχοντες στην περιοχή των πυραμίδων. Έκανε δηλαδή ανάπλου του ντύλου ο Μενέλαος με το στόλο του και το στρατό του. Για ποιο λόγο? Περιήγηση. Το λέει παρακάτω, ότι είμαι τόσο πλούσιος που δεν είναι κανένας στον κόσμο. Από όλη αυτή δηλαδή τα λάθηρα της Τρίας, συν ό,τι κούρσεψε σε Λιβύη, σε παράλια εκεί, αραβικές και ζώνες κλπ. 8 χρόνια λέει ότι το έκανε αυτό. Και δεν ξέρουμε στα σχολεία μας, κανένα βιβλίο δεν λέει για αυτή την εποπτεία των Ελλήνων, των κατακτητών της Τρίας στις περιοχές αυτές. Ποιοι δεν θέλουν να πούν ότι επί 8 χρόνια οι Έλληνες ήταν άρχοντες στην περιοχή. Και έκανε ανάπλου του Νείλου, έφτασε στην περιοχή εκεί, όπου βρήκε τους απογόνους των Μηνίων, οι οποίοι είχαν κατασκευάσει τις πυραμίδες, να συνεχίζουν να είναι άρχοντες της περιοχής. Και του κάνουν πλούσια δώρα, τα οποία παίρνει μαζί του στη Σπάρτη και τα επιδεικνύει στον Τηλέμαχο. Δηλαδή έχουμε ιστορία με γεγονότα, με πληροφορίες, ντοκουμέντα. Και εδώ έχουμε και ένα αναχρονισμό στο θέμα αυτό, εκεί πέρα ακριβώς στο σημείο αυτό, γιατί μιλάει για τη Μέμφυδα, η οποία Μέμφις είναι απικία ποντίων, από τη Σινώπη. Έτσι, οι πόντιοι τώρα από τη Σινώπη είχαν και μια πτέσπα. Ναι. 126 πόλεις είχε η Αίγυπτος με ελληνικά ονόματα. Ναι. Δεν μιλάμε για 1, 2, 10, 20, 126. Και η... αναφέρεται η στιγμή της ιδρύσεως της Μέμφυδος, η οποία ταυτίζεται με την Τρία, με τη μόνη διαφορά που την εκστρατεία της Τρίας, με τη μόνη διαφορά του αυτό 3.000. Άρα λοιπόν πηγαίνει τα... Ίσως πάει πιο πίσω, αλλά πάει αρκετά δεν, πιο πίσω. Είναι, δεν είναι της δικής μας. Όχι, αλλά όταν πας στη Μέμφυδα και σου δείχνουν αυτό το τεράστιο πλοίο εκεί πέρα του Φαραώ που το έχει για να το πάει το επόμενο ταξίδι του, ξέρεις, να περάσει στα ποτάμια, και αυτή η ελληνική σκέψη, τώρα στον αποχωρισμό τρεις ποταμούς διαβαίνω, έτσι, τους τρεις ποταμούς του Αχαιρόντα μέχρι να πάω, αυτή κάνουν τεράστια πλοία. Το πλοίο αυτό για να το ξανασυναρμολογήσουν στον άλλο κόσμο, σου λέει ποιους θα βρούμε εκεί πέρα να το συναρμολογήσουν, οι οδηγίες είναι γραμμένες στα ελληνικά. Μάλιστα. Έτσι, οδηγίες προς ναυτιλωμένο. Προς ναυτιλωμένο του άλλου κόσμου, αλλά γραμμένες στα ελληνικά. Γιατί δεν το γράφανε αιγυπτιακά οι άνθρωποι εκεί πέρα? Γιατί προφανώς δεν θα πηγαίνουν αυτοί. Θα πηγαίνανε οι Έλληνες εκεί, οι απόγονοι, οι πρόγονοι. Αυτοί θα είχαν τα πλοία, αυτοί θα μπορούσαν. Δηλαδή, γενναίες ολόκληρες, το ελληνικό στοιχείο είναι εκεί κυρίαρχο. Και το αποδέχονται διότι υπερέχει ειρηνικά.
δεν αναφέρονται ούτε διωγμοί, ούτε εμφυλή παραγμή. Και ότι είναι μια κατεστημένη κατάσταση πολιτισμό. Όπου οι άνθρωποι προσφέρουν έργο. Καταθέτει πολιτισμό, γιατί πρέπει να ξέρουμε ακόμα ότι και για την περιοχή του Φαγιού, λέμε το Φαγιού, αλλά δεν είναι μια πόλη, είναι μια περιοχή, μια περιοχή με πολλές πόλεις, που έχει τα περίφημα Φαγιού, έτσι, αυτά όλα είναι ελληνικά. Και όλες οι επιστολές, το 85-90% των επιστολών που αναφέρονται εκεί πέρα, που έχουν βρεθεί σε παπύρους, είναι ελληνικά γραμμένα. Άρα λοιπόν τα περίφημα Φαγιούμ είναι ελληνικά, μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια αυτά, έτσι. Που σου επισημαίνω ότι τα πορτρέτα αυτά του Φαγιούμ έχουν κατά το πλείστον ελληνικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι αραβικής ή αιγυπτιακής, ναι, μορφής κατατομής. Είναι σαφέστατα με ελληνικά χαρακτηριστικά. Ναι. Τώρα, να πάμε σε αυτό το οποίο είναι ειδικότητά σου. Ωραία. Πήγαν εκεί και ξαφνικά φτιάξαν πυραμίδες. Όχι. Όχι. Ένα το κρατούμε είναι γιατί ο κόσμος φτιάχνει πυραμίδες. Γιατί ο άνθρωπος ξαφνικά ή μάλλον σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο φτιάχνει αυτά τα κατασκευάσματα. Δεν του αρέσανε οι ναοί του, δεν του αρέσανε τα οικοδομήματα, τα σπίτια. Ξαφνικά άρχισε να κάνει αυτό το σχέδιο, αυτό το σχήμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα. Στις συγκεκριμένες πυραμίδες, γιατί η Αίγυπτος έχει χίλιες τόσες πυραμίδες, 1150 πυραμίδες περίπου. Εμείς γνωρίζουμε τις μεγαλύτερες, τις πιο καλά διατηρημένες, που αν πας από κοντά βέβαια να τις δεις, είναι χάλια, έτσι, είναι, κοντεύουν να πέσουν. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που ξέρει ο κόσμος και του αρέσει από μακριά να βλέπει και να φαντάζεται. Το δεύτερο θέμα, σε αυτές τις μεγάλες πυραμίδες, στις τρεις μεγάλες ας πούμε πυραμίδες. Που είναι και παλαιότερες. Ναι. Και έχει σημασία αυτό. Δηλαδή τις φτιάξαν αυτοί που ξέραν και οι απόγονοι που ξέραν λιγότερο φτιάξαν κάτι ατελέστερο. Που πέσανε μετά. Δηλαδή έχουμε αντίθετη φορά όπου ξεκινάμε από το πρωτόγονο και εξελίσσεται στην πορεία και φτάνουμε στην τελειότητα. Εδώ έχουμε τις τελειότερες πυραμίδες στην αρχή και πέφτουν και μετά η ποιότητά τους και η κατασκευαστική τους ποιότητα είναι χαμηλότερη. Εδώ λοιπόν ένα θέμα για προβληματισμό. Homework που έλεγε ο Πλάτωνας που δίνει ασκήσεις για το σπίτι. Γιατί οι συγκεκριμένες πυραμίδες έχουν τη συγκεκριμένη γωνία, τόσες μοίρες. Αυτό, οι πλευρές τους, αυτό το ψάξετε. Τι αριθμός είναι αυτός και τι ακριβώς λέει. Το δεύτερο, με τι υλικό είναι κατασκευασμένες αυτές οι πυραμίδες. Από πού ήρθαν όλες αυτές οι πέτρες. Τι ρόλο παίζει λοιπόν αυτός ο γρανίτης και από πού έχει έρθει. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο πρέπει να το ψάξετε, το βρείτε. Και πάμε τώρα και ο προσανατολισμός τους. Τι σχέση έχει και τι μπορούσες να δεις με αυτόν τον προσανατολισμό σε σχέση με τα αστέρια, πώς να προσανατολίσεις κλπ. Πάμε όμως τώρα να δούμε αν αυτές είναι οι αρχαιότερες πυραμίδες στον πλανήτη Γη. Λοιπόν δεν είναι. Οι αρχαιότερες πυραμίδες κατά 200 περίπου χρόνια αρχαιότερες αυτών των πυραμιδών που ξέρουμε στην Αίγυπτο βρίσκονται στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Και είναι πολλές, δεν είναι μία και δύο. Στην Αργολίδα είναι τουλάχιστον τρεις. Η μία είναι στο χωριό που λέγεται Ελληνικό, έξω από το Άργο. Στο Κεφαλάρι. Πιο πάνω λίγο από το Κεφαλάρι. Ένα χιλιόμετρο από το Κεφαλάρι. Η άλλη είναι λίγο πιο κάτω από το Άργος και μία στο Λιγουριό. Και δύο είναι στο Λιγουριό και μία είναι στο Άργος, στην Ταλαμανάρα. Εκεί πέρα, μεταξύ Άργους και Ναυπλίου. Και δύο ακόμα είναι στο κακό σήμερα λεγόμενο Λιγουριό. Έτσι. Λοιπόν, εκεί είναι δύο ακόμα σωζόμενες πυραμίδες. Έγινε μέτρηση για αυτές. Καταρχήν δεν είναι παραδεκτό ότι είναι πυραμίδες επισήμως. Αν δεις το πυραμίδες εντός αγωγικών στην πινακίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατασκευή λέγεται. Έτσι. Πύργος, αυτό, παρατηρητήριο, φυλάκιο. Δεν τολμάνε να το πούνε ότι είναι. Αυτή η ατολμία, εγώ έχω πνεωμένια κατά των άτολμων ανθρώπων. Έτσι, δεν τους μπορώ με τίποτα. Αυτός ο οποίος δεν έχει το θάρρος της γνώμης του να πει εγώ αυτό βλέπω και αυτό έτσι το βλέπω εγώ. Ή το λέει και ανακαλεί. Το λέει και ανακαλεί, φοβάται τη ζωούλα του, την καριερούλα του, το φαγητάκι του, τα παιδάκια του και το ξοχικό και την πισίνουλα που έχει. Λοιπόν, εδώ έχουμε πυραμίδες. Έχουμε πυραμίδες στο Άργος τουλάχιστον τέσσερις. Υπάρχει πυραμίδα στα Βιγκλάφια κάτω στην Νεάπολη που τη δείξαμε και όλα στις προηγούμενες εκπομπές μας. Υπάρχουν και άλλες πολλές πυραμίδες. Αυτές στην Ελλάδα, στην Κρήτη είναι πάρα πολλές. Αυτές οι πυραμίδες, όλες αν τις δείτε, είναι σε ένα σημείο τέτοιο, τακτοποιημένες, σαν να δείχνουν από μακριά στους ναυτιλωμένους προς τα που είναι το λιμάνι.
Άρα λοιπόν τι έκανε ο Βαρκάρης ή ο καπετάνιος της εποχής. Έβλεπε την πυραμίδα από πολύ μακριά, η οποία ήταν λευκή, ξάσπριζε στον ήλιο, έφεγγε σαν φάρος, ακτινοβολούσε, έβλεπε μακριά που είναι και καταλάβαινε προς τα που είναι η μπούκα του λιμανιού. Και αναλόγως του εδάφους και της περιοχής, συνήθως αριστερά ήταν η πυραμίδα και έμπαινε μέσα. Το ίδιο αν δείτε, και είναι μια πρώτη αποκάλυψη αυτή, αν δείτε που είναι οι πυραμίδες του Λιγουριού, θα δείτε ότι είναι σε ένα βαθύπεδο και εκεί ήταν τεχνητό ποτάμι από τον Αργολικό κόλπο, έμπαινε μέσα εκεί, εκεί άραζαν τα πλοία και πήγαιναν στο Ασκληπείο να γιατρευτούν που είναι δίπλα. Μάλιστα. Αλλά για να τους καθοδηγήσει κάποιος από εκεί. Υπάρχει αλληλουχία δηλαδή. Προφανώς. Σήμερα αυτό βλέπει ο άλλος μια παιδιάδα, βλέπει. Δεν το καταλαβαίνει αυτό πώς είναι, αλλά έτσι ήταν στην αρχαιότητα. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι τόλμησαν κάποιοι αρχαιολόγοι να μετρήσουν αυτήν την πυραμίδα, τουλάχιστον του ελληνικού. Ας μην πάμε και τις άλλες, αλλά πάμε εκεί. Που είναι και η πιο καλά διατηρημένη μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Αν και όποτε πάμε, όλο και κάτι έχει πέσει. Και τις βρήκανε σύμπλη 150-200 χρόνια από αρχαιότερες από τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Της Αιγύπτου. Κάτι είναι λάθος εδώ, κάτι είναι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Ή οι πυραμίδες της Αιγύπτου δεν είναι τότε που λένε και είναι αρχαιότερες, ή οι δικές μας είναι αρχαιότερες και αυτοί που ξέραν να φτιάξουν αυτές τις πυραμίδες πήγαν εκεί, εκεί πέρα κάτω. Ή τους καλέσανε ή πήγανε, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έχω να πω κάτι. Υπάρχει έρευνα γνωστού αρχαιολόγου, πολύ σημαντικού και αξιέπαινου, ο οποίος μέτρησε τα κεραμικά στη βάση αυτής της πυραμίδας και τα βρήκε της τρίτης χιλιετίας. Τα θράσματα δηλαδή, τα θράσματα. Ό,τι βρέθηκε. Αυτή η έρευνα, μετά από λίγο καιρό, ψάχνουμε να την βρούμε. Μάλιστα. Και ο ίδιος σχεδόν την έχει ανακαλέσει. Αυτή η έρευνα όμως που σας λέω για την χρονολόγηση της πυραμίδας έχει γίνει αποδεκτή από την Ακαδημία Αθηνών και η οποία έβγαλε και δελτίο τύπου, το οποίο το έχω δημοσιεύσει. Ως δημοσιογράφος τότε μου ήρθε, έτρεβα τα μάτια μου. Νομίζω ότι είναι λάθος το φάξ, γιατί τότε υπήρχαν τηλεομοιότυπα. Ναι, σωστά. Έψαχνα να δω αν το λογότυπο είναι σωστό ή κάποιος μου κάνει πλάκα. Και αναγκάστηκα να μην το δημοσιεύσω την ίδια μέρα, γιατί ήταν απόγευμα. Μέχρι να το επιβεβαιώσω. Να πάρω την άλλη μέρα να πω, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Και να πει, ναι, είναι, δεν υπήρχαν ίντερνετ και τέτοια πράγματα. Τότε ήμουν τότε στην ελευθεροτυπία. Έχετε βγάλει μια ανακοίνωση που λέτε συγχαρητήρια, ναι, οι πυραμίδες του Άργους γενικότερα είναι αρχαιότερες και μπράβο στον αρχαιολόγο. Και λένε, είναι δικό μας δελτίο τύπου. Μετά από λίγο εξαφανίστηκε το δελτίο τύπου, εξαφανίστηκε η ανακοίνωση, δεν υπάρχει στο site της Ακαδημίας Αθηνών και πάει λέγοντας. Και ρωτώ, πού είναι το ψέμα, τότε όταν το είπατε ή τώρα. Ποια είναι η αλήθεια, όταν το είπατε ή τώρα, όταν βρήκατε τα κεραμικά ή όταν δεν τα βρήκατε. Δηλαδή, πείτε μου τι να πιστέψουμε κι εμείς. Μια παρένθεση. Συνελλήνες και συνέλληνες, όλο αυτό που λέει ο Γιώργος με τις τρομερές πληροφορίες και λεπτομέρειες έχει ένα κουκούτσι. Αυτό το κουκούτσι ανάγεται στην προσπάθεια κάποιων, δυστυχώς και ημετέρων, αλλά κυρίως ελαβνωμένων από το εξωτερικό, για να μην αποδειχθεί το ενδογενές, το ηθαγενές των Ελλήνων, το αυτόχθονο, ώστε να μην είμαστε απόγονοι δήθεν των Ινδοευρωπαίων. Αυτή η αυτοχθονία μας πονάει κάποιους, γιατί εμείς δεν ήρθαμε από κάπου αλλού. Το γένος των Ελλήνων είναι από την εποχή του Δευκαλίωνα αυτόχθονο. Αυτό λοιπόν είναι που πονάει και με την μεθόδευση αυτή κρύβουν στοιχεία, εξαφανίζουν στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι οι Έλληνες υπήρχαν εδώ και δημιουργούσαν και εξήγαγαν τη γνώση τους και τις τεχνικές τους στην Αίγυπτο και παντού. Οι πυραμίδες λοιπόν αυτές, οι οποίες ήταν φωτιά, φωτεινό σημείο, φωτοδότης, φωτεινό σημείο μέσα στη νύχτα και όλες μπορούσαν να φέγγανε, στη μέρα να ξάσπιζαν με τον ήλιο, ήταν σημάδια για ναυτιλωμένους. Να ο Παλαμίδης με τους φάρους. Ο Παλαμίδης είναι εξέλιξη.
Δηλαδή μέχρι τότε πιθανώς από τις πυραμίδες καθοδηγούνταν. Ναι. Ο Παλαμίδης το πήγε πιο πέρα και ανακάλυψε τους φάρους. Γιατί θέλω να σου πω τώρα εδώ πέρα, άντε τελειώνουν αυτά, δεν τελειώνουν αυτά τα θέματα. Λέμε για το μεγάλο φάρο της Αλεξάνδρειας. Τι έκαιγε ο φάρος της Αλεξάνδρειας? Ποιος είδε καπνό? Τι έκαιγε και έφεγγε ο φάρος της Αλεξάνδρειας? Ποιοι τον κατασκεύασαν? Ένα από τα θαύματα της αρχαιότητας. Ναι. Πάνω στο νησάκι, το νησί φάρος. Υπήρχε ένας μεγαλύτερος φάρος. Βλέπανε από παντού το λιμάνι της. Ναι, τι καύσιμο έκαιγε? Έκαιγε καύσιμο? Ή μήπως δεν έκαιγε καύσιμο? Γιατί αν έκαιγε καύσιμο, κάποιοι να βάζανε μπιτόνια, πετρέλαιο, ξέρω, να βάζανε εκεί μαζούτ. Άλλη εφεύρεση. Άλλη εφεύρεση, άλλη τεχνολογία. Ας μην μπούμε στα ντόμινο που δημιουργεί αυτή η κουβέντα, γιατί δημιουργεί φαινόμενα ντόμινο και πας τώρα από το ένα στο άλλο. Είπα λοιπόν ότι είναι πολλές οι πυραμίδες και δεν είναι μόνο στην Πελοπόννησο, στην Αργολίδα, στην Νεάπολη. Στην Λακωνία, στη Λακωνία, έχουμε ξαναπεί, στο Βλοχό, στο Λοκαρδανίας. Ναι, είναι παντού. Στην Κρήτη, η Κρήτη είναι γεμάτη πυραμίδες. Η Κρήτη είναι γεμάτη πυραμίδες. Γιατί είχε πάρα πολλά λιμάνια και βοηθούσαν. Δηλαδή, όταν λέμε πυραμίδες, μην σκεφτείτε ότι κάποιος αρχίζει και χτίζει. Μπορεί να είναι ένα βουνό που με λίγη λάξευση να μοιάζει πυραμιδοειδές. Αυτό είναι του Ταγιέτου. Ταγιέτου, ναι. Ναι. Άρα λοιπόν είδανε ότι εκεί είναι, θέλουμε εδώ λοιπόν είχε κάτι μια φυσική μπράβο κατασκευή, κλείσε, την οποία τη λύανα με κάποιους τρόπους και έγινε πυραμίδα. Μπράβο. Άρα το σχήμα υπήρχε στο μυαλό τους και είναι, όπως πολύ ωραία το είπες, δίνει κατεύθυνση, είναι προσανατολισμένο δηλαδή, ναι, αυτό. Ναι. Έτσι. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω ότι θέλουμε μια πολύ μεγάλη προσοχή στις πυραμίδες του Άργους και του Λιγουριού, διότι το οικόπεδο και η πυραμίδα είναι της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής. Ναι. Όπως ταυτόχρονα είναι και του Σπηλαίου στο Φράχτη, Τέξας. Και δεν ξέρω τι κάνουν οι Αμερικάνοι. Γιατί λείπουν αρκετά πράγματα. Και από το Σπήλαιο Φράχτη, η κνήμη των 75 εκατοστών του ανθρώπου, η κνήμη των 1/4 μέρος του ανθρώπου, οπότε σημαίνει αυτός ο άνθρωπος ήταν 2,80. Μάλιστα. Δεν μπορεί να έχει κνήμη 75 εκατοστά και όλους να ήταν 1,5. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι. Αυτά που είναι τα ευρήματα. Πότε χαθήκανε? Πού είναι τα ανακοινώσεις της Αμερικανικής Σχολής? Και θα πω και κάτι παραπάνω. Εσείς οι ντόπιοι που είστε γύρω-γύρω από εκεί, όταν σας λείπει κανένα αγκονάρι να στηρίξετε καμιά σκάφη που πλένετε, μην παίρνετε από την πυραμίδα πέτρες και πατή στην αυλή σας και τις βάζετε εκεί. Μην πάρεις πέτρα από ναού χαλάσματα διαβάτη. Αν ξαναστήσουν το ναό, θα λείπει ένα κομμάτι. Είναι καλό. Είναι καλό. Σαν και αυτούς στη Μεγαλόπολη, που όταν έγινε ο σεισμός και θέλανε αυτούς στα σπίτια τους, πήραν το αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης, τις πέτρες και... Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχει πέσει το σπίτι σου από το σεισμό, αλλά μην πας και πάρεις την πέτρα από το αρχαίο θέατρο, γιατί θα ξαναπέσει το σπίτι σου από σεισμό. Και αυτός ο σεισμός δεν θα είναι από τη γη, θα είναι από αλλού. Έτσι. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν που θέτουν αυτές οι ερωτήσεις είναι ταυτόχρονα με τους μηνύες. Διότι ένα κορυφαίο έργο των μηνιών είναι η πυραμίδα των Θηβών. Είναι μια πυραμίδα λευκή, η οποία σήμερα δεν την βλέπει κανένας, γιατί άμα πάει είναι όπως είναι ένα άστος. Σκουπιδότυπος. Χώρια από πάνω, ναι, είναι και σκουπιδότυπος. Που από πολύ μακριά στον κάμπο έδειχνε που είναι η Θήβα. Όποιος έπλεε στην Κοπαίδα λίμνη, από πολύ μακριά θα έβλεπε κατά που πέφτει η Θήβα. Γιατί σας είπα τι ήταν, ήταν και λευκό από ένα είδος σαπουνόπετρας που υπάρχει εκεί πέρα. Υπάρχει μαρτυρία του αρχαιολόγου του Θοδωρή του Σπυρόπουλου, μπήκε και μέσα, ο οποίος κατέβηκε και μέσα, περιγράφει σε πολλά σημεία και στα βιβλία του και σε συνέντευξη που έχει δώσει κλπ. Τα δωμάτια, τους χώρους, είναι ένας οργανωμένος χώρος μέσα, δεν είναι μόνο το κτίσμα. Τι είδε, τι δεν είδε, ζήτησε 2-3 μέρες παράταση άδεια να μπει να σκάψει, την οποία δεν του δώσαν ποτέ. Και του απαγόρευσαν να ξαναμπεί. Και εγώ ρωτάω, εάν κάποιο είναι ένα τρελό και λέει την όποια παλαβομάρα, εάν του δώσεις άδεια να μπει και να μην το αποδείξει, τον βάζεις για πάντα στους τρελούς. Και αν όμως δεν του δώσεις άδεια, σημαίνει ότι λέει αλήθεια και εσύ κάτι φοβάσαι και θες να κρύψεις. Δεν υπάρχουν 8 αλήθειες στην ιστορία. Υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Ταυτόχρονα λοιπόν σκεφτείτε ότι εκεί πέρα μέσα είναι ο τάφος του Αμφίωνος και του Ζήθου.
μάλλον του Αμφίωνος μόνο όμως, γιατί ο Ζήθος πρέπει να θάφηκε σε άλλο λόφο των Θηβών. Και το λέω αυτό γιατί αυτός ήταν ένας μαγικός άνθρωπος. Ήταν ένας υπεράνθρωπος, ο οποίος μπορούσε και με τη μουσική που έπαιζε να τυθασεύει τις πέτρες, να τις τακτοποιεί, να κινούνται μεγάλα αγκονάρια πετρών με τη μουσική του, να συντονίζονταν δηλαδή, κάτι που βλέπουμε σήμερα στα πειράματα της σχηματικής που κάνει και ο Άκης Ογκολφίδης, έκανε και ο Τέσλα, και που μπορείς συντονίζοντας να κουνήσεις πέτρες. Τώρα θα θέλανε πολλοί νομίζω να βρουν το σκελετό αυτού του ανθρώπου, τι άνθρωπος θα είναι κλπ. Και είπες και προηγουμένως να βρει ο Αιγύπτιος το DNA. Μα δουλειά του Αιγυπτίου είναι. Εμείς έχουμε βρει κανένα σκελετό από όλους αυτούς που έχουμε βρει της εποχής των Μηνιών να δούμε το DNA τους. Κανένα. Πώς θα επαληθευτεί το θεϊκό γένος? Μα Γρηγόρη μου, νομικά μέχρι πριν λίγα χρόνια το οστέινο υλικό των τάφων δεν θεωρείται αρχαιολογικό υλικό. Μάλιστα. Μπορούσε ο αρχαιολόγος να το πάρει να το πετάξει. Μπορούσε να το δώσει στα σκυλιά που ήταν δίπλα στην ανασκαφή. Νόμιμα. Νόμιμα. Είναι τραγικά αυτά που λέω, αλλά είναι νόμιμα. Κάποια στιγμή σκέφτηκαν ότι, παιδιά, αυτό είναι ένα υλικό που μπορεί σήμερα η τεχνολογία με DNA, με παλαιοβοτανικές, παλαιοπρωτεΐνες... Να αποδείξει πράγματα. Να αποδείξει πράγματα και καταστάσεις και κατασκευές. Και αρχίσανε να το πούν, να τα μαζεύουμε και θα φάμε ξύλο. Γιατί ρωτάω εγώ, υπάρχει ή δεν υπάρχει ερώτημα έτοιμα στο Υπουργείο Πολιτισμού από παλαιοανθρωπολόγους να τους δώσετε να μελετήσουν τα οστά των τάφων, τα χιλιάδες οστά των τάφων, και δεν το έχετε κάνει ακόμα, ναι ή όχι? Γιατί δύο τινά, ή δεν τα έχετε τα οστά, ή δεν ξέρετε που είναι, ή δεν θέλετε να το δώσετε. Υπάρχουν, ξέρεις, άλλη πιθανή ερώτηση. Η επανάληψη δεν είναι σύμπτωση. Απάντηση. Και γιατί δώσαμε τους σκελετούς που βρέθηκαν στο δημόσιο σήμα μόλις γινόταν τα έργα για το μετρό, 220 σκελετούς στην Αμερική? Και γιατί οι Αμερικανοί τα ζήτησαν? Είχε πρεμούρα η Αμερική 220 σκελετούς να τους έχει. Δεν μπορούσε να φτάνει ένα, δύο, τρεις, 20. 220 σκελετούς. Και πού είναι τα οστά των Μακεδονομάχων, των Μακεδόνων που πέσαν έξω από τη Χερόνια? Πού είναι αυτοί οι 100 σκελετοί? Πού είναι τα οστά των Θερμοπυλομάχων? Πού είναι τα οστά των Μαραθώνων? Δηλαδή τόσοι σκοτωθήκανε στις Θερμοπύλες, στη Μαραθώνα. Των Ελλήνων τα κόκαλα τα ιερά. Ο Σολωμός δεν το είπε τυχαία. Κάτι ήξερε. Ήταν οι γνώσεις του. Και εμείς τα ακούμε, το ψάλλουμε, ακόμη και άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που λένε, αλλά κρύβεται αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος Ολεκάκης. Η δυνατότητα να αποδείξεις πράγματα τα οποία δεν είναι συμφέροντα για τους κρατούντες, και βεβαίως οι κρατούντες έρχονται σε αντίθεση με το συμφέρον των αναγενωμένων ως έθνος Ελλήνων. Αυτή είναι η δική μας προσπάθεια, να τα εντοπίζουμε, να τα καταγγέλουμε, να τα προβάλλουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσους διατηρούν αυτό το φιλότιμο, γιατί περί φιλοτίμου πρόκειται, να μπορέσουν να τα βγάλουμε κάποτε στο φως. Ναι, γιατί θα αποδειχθεί ότι οι Έλληνες δεν ήταν 1,40. Και αυτό. Γιατί έχετε δει πολλούς ανθρώπους ύψους 1,40 να μπορούν να φτιάξουν αυτά τα κυκλόπια τείχη. Είναι ικανότατοι αυτοί οι άνθρωποι για άλλα πράγματα. Για εργαλεία, για κοσμήματα, για μικροκατασκευή, για τέτοια πράγματα. Αλλά όχι προφανώς να κτίσουν αυτά τα κυκλόπια τείχη. Όταν λοιπόν πας εδώ και δεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάνω από 2 μέτρα, δείτε παραστάσεις του Εάντος. Δείτε παραστάσεις του Εάντος, που ήταν γίγας. Ήταν γίγας. Όταν υπάρχουν δημοσιεύματα για οστά αυτά που λέμε γιγάντων, και τι ήταν ο γίγαντας εκείνη την εποχή, ήταν ένας σύγχρονος μπασκετμπολίστας. Σήμερα βλέπεις ένα παιδί που παίζει μπάσκετ, το λέμε σε ένα 90, 2 μέτρα που είναι σύνηθες, 2,5, 2,10 και λες για ένας γίγαντας. Το 2020. Yeah. Φανταστείτε ότι τότε κάποιοι, θέλετε εξαιρέσεις να σας πω εγώ, κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι ήταν τόσο αρχοντικοί, τόσο μεγάλοι, τόσο γενναίοι, τόσο σπουδαίοι, τόσο ψηλοί, τόσο ρωμαλαίοι, που δημιούργησαν όλα αυτά τα πράγματα. Και ήταν και πρέπει και να είναι καταγεγραμμένα αυτά. Και πρέπει να ήταν και πολλοί. Προφανώς. Πρέπει να ήταν και πολλοί. Αν λοιπόν δούμε με νεότερες μεθόδους, και υπάρχει σήμερα και μια ρημάδα νέα επιστήμη, τεχνολογία, παύλα τεχνολογία, η παλαιοπρωτεϊνολογία. Διότι η πρωτεΐνη δεν χάνεται. Σε συγχαίρω που μπόρεσες και το πες. Ναι. Η πρωτεΐνη από τα οστά ή οτιδήποτε άλλο δεν χάνεται. Είναι στο χώμα δίπλα. Οπότε ανιχνεύουν τις πρωτεΐνες, παλαιοπρωτεΐνες που υπάρχουν στο χώμα, και οι οποίες θα έχουν προέλθει από τον νεκρό,
Λοιπόν, μιλάμε για απίστευτες λεπτομέρειες πλέον εξετάσεων και ερευνών. Να ελπίζω ότι μπορούμε στο μνήμα του Παλαμίδη που εμείς βρήκαμε να βρούμε ίχνος προφανώς της κατασκευής και της υφής του Παλαμίδη. Θα σου πω ότι θα έκανα εγώ λοιπόν αν ήμουν υπουργός πολιτισμού. Θα έπαιρνα αυτά τα τέσσερα εργαστήρια σήμερα που υπάρχουν παλαιοπροτεωνιολογία σε παγκόσμια πανεπιστήμια και τους έλεγα ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Μπείτε εκεί, ο φίλος μου ο Κωσιβάκης, ένας δικηγόρος από την Ελλάδα, λέει ότι αυτό είναι το μνήμα του Παλαμίδη. Εάν το βρείτε, καταλαβαίνετε τι πρωτεΐνη θα βρείτε. Αν δεν βρείτε τίποτα, και εμείς θα χάσουμε το χρόνο μας και εσείς θα χάσετε το χρόνο σας. Αν βρούμε όμως, ποιος κερδίζει. Έτσι. Λοιπόν, ποιο πανεπιστήμιο θα αρνεί το και δεν θα πλήρωνε το ίδιο το πανεπιστήμιο τα έξοδα να έρθει να μελετήσει πιθανή πρωτεΐνη του. Παρένθεση πάλι. Πρόσφατα βρήκα στο διαδίκτυο ένα βίντεο το οποίο προβάλλει τις προσώψεις περίπου 70 πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο τα οποία στην προμετωπίδα της εισόδου έχουν αρχαία ελληνικά ρητά στα ελληνικά. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αγγλία, καλά Σκωτία δεν το λέμε γιατί οι Σκοτσέζοι το παραδέχονται ότι είναι, βασίζονται στους αρχαίους Έλληνες, στην Ιρλανδία, στη Γερμανία, στην Ιταλία κλπ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που φτιάξαν τα πανεπιστήμια επέλεξαν να βάλουν αρχαία ελληνικά ρητά που είναι η σύνοψη της αρχαίας ελληνικής σοφίας και μέσα μόνο από αυτά μπορείς να εκλυλατήσεις ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί τους οποίους εσύ περιγράφεις. Και αντίθετα, γιατί κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο δεν είχε ένα ελληνικό ρητό απ' έξω. Αυτό και αν είναι τραγικό. Αυτό και αν είναι τραγικό. Και γιατί στους ρημαδοδελφούς που αν είναι δυνατόν περνάς από τον κεντρικό δρόμο των Αδελφών και ο δρόμος λέγεται Βασιλέως Παύλου. Έλεος πια, έχετε τον Απόλλωνα, έχετε τους Δελφούς, έχετε την Πυθία, έχετε το ό,τι θέλετε με τους Δελφούς. Ο κόσμος έρχεται εκεί για τους Δελφούς και βλέπει την κεντρική οδό σαν να λέγεται Βασιλέως Παύλου. Το απελευθέρωσε τους Δελφούς σε κάποια εποχή. Τι με νοιάζει εμένα τι έκανε ο Βασιλιάς ο Παύλος. Δεν έκανε καμία απελευθέρωση. Δώσ' του ένα στενό, δώσ' του εκεί πέρα ένα τυφλοσούρτι. Αλλά απίστευτο. Ο κεντρικός δρόμος των Δελφών. Ο κεντρικός δρόμος των Δελφών να μην λέγεται οδός Ηνιώχου, ξέρω εγώ, κάτι. Κάτι ακόμα. Λοιπόν, να ολοκληρώσω γι' αυτό. Πολύ. Επιτρέπεται να έρχεται ένας επισκέπτης στους Δελφούς και να μην βλέπει πουθενά τα αδελφικά παραγγέλματα σε μια μεγάλη πλάκα να είναι εκεί σε όλες τις γλώσσες και να λέει αυτά είναι τα Ευαγγέλια των Ελλήνων, αυτά πιστεύανε και όπου διαφωνείτε ελάτε και πείτε το μου. Φοβερό. Πουθενά. Φοβερό. Μια πύλη από ό,τι περνάγανε με το αδελφικό έψιλο είναι στο ψεύτη κύριε παιδί μου, αφρολέξ κάτι, ένα σκηνικό κάτι, ένα Hollywood κάτι, να περνάει από κάτω και να το αδελφικό έψιλο είναι πάνω, τόσα πούλμα, ποιος δεν θα έβγαινε φωτογραφία εκεί. Ούτε αυτό δεν είστε άξιοι να κάνετε. Ούτε ένα σκηνικό δεν είστε άξιοι να κάνετε. Και μιλάμε για το αναβατόριο της Ακροπόλεως. Ναι. Χρήσιμο, βεβαίως και έπρεπε να γίνει, αλλά να έπεται όλων αυτών τα οποία λες εσύ. Ναι, αλλά θα μπορούσανε, αν υπήρχε έτσι μια ευαισθησία, ένα ενδιαφέρον, και αυτό είναι ψεύτικο, είναι fake το ενδιαφέρον αυτό, όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε όλους αυτούς τους χώρους, ακόμα και στο Μάτσου Πίτσου που είναι 5.500 μέτρα ύψος, πηγαίνουν με τελεφερίκ. Μάλιστα. Έτσι, μάλιστα. Δεν κάνεις τέτοιες μεγάλες κατασκευές που είναι κάτι κολόνες ανά 500 μέτρα και περνάς περιμετρικά και το βλέπεις. Και είναι και πολύ ωραίο, δεν δαπανάει καυσαέριο, δεν καίει τίποτα, δεν προσβάλλει το περιβάλλον, το κάνεις να είναι και εναρμονισμένο, το βλέπεις και από ψηλά και είναι και πιο ωραίο. Στο Μάτσου Πίτσου που είναι 5.500 μέτρα, όχι εδώ πέρα που είναι 100. Συνελλήνες, συνέλληνες, με όλα αυτά αποδεικνύεται ότι το υλικό που χρειάζεται το αναγεννημένο έθνος των Ελλήνων χάρη σε αυτούς τους προγόνους του 1821 μπορεί να αναδειχθεί και να προβληθεί σε όλη την ανθρωπότητα και μην ψάχνουμε να βρούμε άλλους τρόπους ακμής της σύγχρονης Ελλάδας παρά μόνο αυτό που ανάγεται στην αρχαιότητα και μέσω της παιδείας μπορεί να γίνει κτήμα
της επόμενης ελληνικής γενιάς. Αισθανόμαστε ικανοποιημένοι, τουλάχιστον από την προσπάθειά μας, να αναδείξουμε αυτό που ήταν η αιτία για την οποία στήσαμε και προωθήσαμε αυτή τη σειρά εκπομπών. Είναι μεράκι, είναι συνέστημα, είναι λογική, είναι διάθεση να προσφέρουμε κάτι κατά τις λιγοστές δυνάμεις μας, εκεί που η επίσημη πολιτεία υστερεί αν δεν εμποδίζει. Θα υπενθυμίσω εδώ κάτι που είπε κάποιος σπουδαίος συγγραφέας, ο Έριχ φον Ντένικεν, ο οποίος με τα βιβλία του στην ουσία έχει αναδείξει τα ίχνη των Ελλήνων παγκοσμίως. Μπορεί να μην τα ονόμαζε, γιατί τότε δεν ήξερε τις συνισταμένες όλων αυτών, αλλά όμως τα έχει καταγράψει. Εκείνο το βιβλίο του, το «Αναμνήσεις από το μέλλον», είναι εκείνο το οποίο μπορεί να είναι οδηγός για κάθε νέο Έλληνα και Ελληνίδα που θέλει να διαβάσει αυτά που και εμείς εκθέσαμε. Όμως ο Ντένικεν είπε για κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Είπε ότι στην Ελλάδα οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, για να μην το προσωποποιήσω σε αρχαιολόγους, δεν λένε την αλήθεια ως προς την αρχαιότητα των ευρημάτων και χρησιμοποιούν μεθόδους απερχαιωμένες για να μην υποχρεωθούν να ομολογήσουν ότι οι εκτιμήσεις τους και οι αναλύσεις τους είναι εσφαλμένες χρονολογικά. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται το να ρίξουν τα βιβλία τους στο τζάκι. Αλλά δεν είναι αυτό όμως ο τρόπος ο επιστημονικός που πρέπει να εκτιμούμε αυτά που βρίσκουμε. Επομένως, αυτά τα οποία σας εκθέσαμε στις 12 εκπομπές μας, νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν μία κατεύθυνση, την οποία όσοι μας παρακολουθήσατε, νομίζω ότι μπορείτε να βασιστείτε σε γερά θεμέλια. Γιώργο μου. Και δεν είναι μόνο ο Ντένικεν, ο μεγάλος Θεοχάρης, ο αρχαιολόγος, Σέσκλο. Σέσκλο, έτσι, όταν βρήκε το Σέσκλο, που πλέον δεν μπορούσε να το κρυφτεί, την πάτησε δηλαδή, αναγκάστηκε και έγραψε ότι κάναμε λάθος τόσα χρόνια και ό,τι βρίσκαμε είναι στα κείμενά του. Αυτά θα το δείτε τώρα, περνάει και από τις οθόνες σας αυτή τη στιγμή. Ότι ό,τι βρίσκαμε όλα αυτά τα χρόνια το χρονολογούσαμε συμβατικά σχετικά με την Αίγυπτο, διότι θεωρούσαμε ότι ο Αιγυπτιακός πολιτισμός είναι αρχαιότερος και η μανιέρα από την οποία θα πάρουμε γραμμή. Και ξαφνικά έχουμε πόλη 6.000 χρόνων, 7.000 χρόνων στη Μαγνησία, στη Θεσσαλία, που δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Αίγυπτο. Οπότε πώς θα το χρονολογήσω αυτό, από πού θα πάρω γραμμή, και αν πρέπει να ανατρέψω την καθεστική τάξη, το εγκατεστημένο κατεστημένο. Και προς τιμήν του το έκανε και το είπε. Ή ο Θωμόπουλος με τα πελασγικά, που είπε: παιδιά, εγώ τα διαβάζω αυτά, εγώ τα καταλαβαίνω αυτά, εγώ τα ξέρω αυτά. Ή και άλλοι, η Μέρτζ, η Ενριέτα Μέρτζ, δεν είναι μόνο. Και άλλοι τέτοιοι μεγάλοι άνθρωποι. Ο Ερίκο Ματίεβιτς. Ο Ματίεβιτς. Πολύ σωστά. Ο Ματίεβιτς. Και άλλοι τέτοιοι μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι με την έρευνά τους φτάσανε σε ένα σημείο που έπρεπε να πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων ό,τι οι ίδιοι είχαν πει μέχρι τώρα, είχαν διδάξει και είχαν διδαχθεί και τους δασκάλους τους. Εκεί όμως χρειάζεται να είσαι μάγκας, χρειάζεται να είσαι αληθινός, χρειάζεται να το λένε τα ποδάρια σου, η καρδάρα σου, και να τα πετάξεις όλα και να πεις sorry, λάθος μέχρι τώρα, πάμε καινούριο ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Θα προσθέσω ένα στοιχείο πρόσφατο. Ένα ζεύγος Αμερικανών αρχαιολόγων βρήκαν τον περίφημο τάφο του πολεμιστή στην Πύλο. Στην Πύλο. Άκουσα ή είδα στο διαδίκτυο την συνέντευξη. Οι άνθρωποι δείχνουν συνέστημα, δείχνουν ενδιαφέρον και πραγματικά αφού το βρήκανε, καλά κάνανε. Η εξήγηση όμως έχει ένα λάθος. Διότι αυτός ο πολεμιστής εκεί έχει στοιχεία μέσα του οπλισμού, τα συνοδευτικά μιας ταφής με πλούτο, με χρυσά, με τόνα, με τάλο, με τάλο. Και βεβαίως έρχονται και τον προσδιορίζουν χρονολογικά στη Μυκηναϊκή εποχή. Όμως τα ευρήματα είναι παλαιότερα. Και βεβαίως λέει ότι εκεί είναι το πρώτο που βρήκαμε. Δεν είναι έτσι.
αντίστοιχος τάφος έχει βρεθεί έξω από τον ερχομενό, παλαιότερος. Άρα ό,τι λένε για τον τάφο του πολεμιστή στην Πύλο, έχουμε αντίστοιχο στον ερχομενό, κατά πολύ αρχαιότερο, άρα δεν μπορεί να είναι μυκηναϊκής εποχής, είναι μηνιακής εποχής, και άρα η φορά του πολιτισμού δεν είναι από τη μινωική Κρήτη στα νότια της Πελοποννήσου, μετά στην Αργολίδα και μετά προς τα πάνω. Είναι από τη Θεσσαλία που είπες πολύ σωστά, την Όθρη που λέω εγώ και τον ερχομενό προς τα κάτω. Ναι, αλλά την πρώτη εκδοχή βολεύει. Βολεύει γιατί τότε δεν είμαστε αυτόχθονες. Α, μπράβο. Ναι, εμείς όμως που αποδείξαμε με όλα αυτά που είπαμε το ελληνικό έθνος είναι αυτόχθονο, που σημαίνει ότι δεν έφυγε ποτέ από εδώ ούτε ήρθε από κάπου αλλού και συνέχισε να παράγει επί χιλιετίες πολιτισμό και τα ευρήματα είναι μπροστά μας. Αλλά με τη φορά από πάνω προς τα κάτω. Το λέει λοιπόν πολύ καλά ο Σωκράτης στην απολογία του. Εμείς ήμασταν πάντα εδώ αυτόχθονες. Μάλιστα. Έτσι. Και για να το κλείνουμε, να το τελειώνουμε, τα αρχαιότερα ευρήματα ανθρώπων που έχουμε βρει στον πλανήτη Γη είναι 10 εκατομμυρίων χρόνων στη Μακεδονία, ο λεγόμενος ουρανοπίθηκος ο Μακεδονικός, 7,5 εκατομμυρίων χρόνων στην αρχαία Θράκη, σημερινή Βουλγαρία, αλλά και η Σιαγόνα που κλέψαν οι Γερμανοί επικατοχής από το Ήλιον της Αττικής. Μα κλέψαν οι Γερμανοί. Ναι. Με κλήσεις, Γιώργο. Και το πιστεύω αυτό. Τα ευρήματα για την πρώτη όρθια αβάδηση, Homo erectus δηλαδή, στον κόσμο, στον τράχυλο της Κρήτης, που χρονολογήθηκαν 5.700.000 χρόνια πριν από σήμερα. Για όλα τα άλλα, καληνύχτα και χαιρετίσματα. Καληνύχτα σας.